Με κάθε λαμπρότητα εορτάστηκε η κοίμηση της Θεοτόκου στο μοναστήρι της Παναγίας της Χρυσορογιάτισσας στην Πάφο. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το μοναστήρι έγινε πόλος έλξης για τους πιστούς επί ευκαιρία της θεομητορικής εορτής της Χριστιανοσύνης. Είναι το καλύτερο μήνυμα που πρέπει να στείλουμε σε όλον τον κόσμο σήμερα, ότι στις δικές μας προσπάθειες και στη δική μας θέληση θα έρθει αργώς και η Παναγία. Να μην δείξουμε εμείς νοχέλια και να περιμένουμε τα πάντα είτε από τον Θεό είτε από τους ξένους. Χρειαζόμαστε πρώτα εμείς να ενεργοποιηθούμε, να ελευθερώσουμε την πατρίδα μας και θα βρούμε τους βοηθούς. Πραγματοποιήθηκε Θεία Λειτουργία καθώς και μεγάλη πανήγυρης. Το μοναστήρι βρίσκεται σε μια όμορφη τοποθεσία κοντά στο χωριό Παναγιά, δυτικά του δάσους της Πάφου. Είμαι ταμένος χρόνια και έρχομαι κάθε μέρα, έτσι μέρα εδώ και κάνω τη γιορτή. Είναι τα οπά. Παναγία δοξάζω το όνομα. Τσούλη Αγία, λέει η Παναγία. Ότι να έχουμε Παναγία μου, Παναγία μου. Να έχει όλον τον κόσμο καλά και να ελευθερώσει την Κύπρο μας. Τίποτε άλλο. Σαν σήμερα στον πόλεμο η χάρη του μας γλίτωσε. Πάντα κοντά στην Παναγία, η Παναγία είχε μια ατύχημα η κόρη μου μεγάλο. Δόξα τω Θεώ που την έφερε πίσω. Για μένα είναι θαυματουργή, είναι η μάνα, η προστάτηδά μου. Ιδρύθηκε το 1152 μετά Χριστόν από τον μοναχό Εγνάτιο, ο οποίος βρήκε στην περιοχή Μουλιά της Πάφου τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, που πιθανολογείται ότι είχε αγιογραφήσει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ο Ιγνάντιος μετέφερε την εικόνα στο βουνό και έκτισε το μοναστήρι, το οποίο αφιέρωσε στην Παναγία τη Χρυσορογιάτισσα.